Ευχαριστώ και εγώ την εποχή, την Αυγή και το Ινστιτούτο Κουλατζάς για την πρόσκληση. Και θα ξεκίναγα με αυτό που είπε ο Σωτήρης Βαλντέν. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή είμαι... Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, που λες ότι κάτι από όλα αυτά θα είχε πιάσει τόπο προς τα έξω, δεν εννοώ για μας. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να λέγονται και να ξαναλέγονται τα πράγματα και με κατηγορηματικό τρόπο. Θα είμαι σύντομη γιατί οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσασα έβαλαν θέματα στο τραπέζι τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω λίγο τη σκέψη μου με μερικά σημεία μόνο. Πρώτον, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από το 89, το 1989 και μετά, με μεγάλη ένταση την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον από τον 21ο αιώνα, είναι αυτό που ονομάζουμε αναθεωρητισμό στην ιστορία και το βλέπουμε στην εφαρμογή σε διάφορες χώρες. Ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, μέχρι τη διπλανή μας Τουρκία. Που και το σημερινό, οπότε έγινε χτεσινοβραδινό, σημερινό επεισόδιο, δείχνει αυτό τον αναθεωρητισμό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πράξη? Ας ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν, ας το πάρουμε λίγο από την Ελλάδα, να το δούμε κάπου αλλού, μήπως καταλάβουμε καλύτερα τα πράγματα. Σημαίνει άλμα στην ιστορία. Παραγράφω την ιστορία του άμεσου παρελθόντος και κάνω ένα άλμα σε ένα ιδεατό παρελθόν, σε ένα παρελθόν που τα πράγματα ήταν κάπως όπως τα θέλαμε ή που εκεί η ιστορία δεν ολοκληρώθηκε, πήρε άλλη τροπή από αυτή που είναι η επιθυμία μας και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε το ρολόι πίσω και να την πιάσουμε από την αρχή. Δηλαδή όταν λέει ο Ερντογάν θα πάω πίσω από τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή θα πάω άρα και πίσω από τη συνθήκη των Σεβρών, είναι εκείνη τη στιγμή στη συνθήκη των Σεβρών που αποφασίζεται η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα ξαναφτιάξω την ιστορία από την αρχή. Η ιστορία όμως έχει προχωρήσει, γιατί η ιστορία δεν είναι ένα υπερβατικό πράγμα, η ιστορία έχει υλικότητα. Έχει υλικότητα, έχει εδαφικότητα και χρονικότητα. Αν θα βάζαμε ένα ισχυρό σημείο στον εθνικισμό, και εδώ λίγο διαφωνώ με τον Πολυμέρη, γιατί ο εθνικισμός πάντα έτσι ήτανε, δεν είναι επειδή είμαστε σε φάση μεταδημοκρατίας. Ο εθνικισμός ήτανε πάντα υπερβατικός. Ιεροποιημένες οι διεκδικήσεις του, εκτός εδάφους, εκτός χρόνου εννοείται, άρα ένα ιερό πράγμα το οποίο κάπου υπάρχει ψηλά και στο οποίο κάνουμε επίκληση όταν και όποτε χρειαστεί. Για οποιονδήποτε λόγο. Ο Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος εντελώς ληστής είναι. Εντελώς ξέρει τι του γίνεται, εντελώς ξέρει ότι έχει προηγηθεί μία ιστορία, αλλά αν δεν ιεροποιήσει αυτές τις διεκδικήσεις που έχει τώρα, ας πούμε αυτό που γίνεται στο Αφρίν ή οπουδήποτε αλλού, ξέρει ότι δεν θα αποκτήσει ιερότητα αυτός ο μεγάλος σκοπός. Άρα λοιπόν φεύγουμε από την ιστορία, φτιάχνουμε μια άλλη ιστορία και πάμε εκεί. Ο εθνικισμός έτσι όπως εκδηλώθηκε στα συλλαλητήρια. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους που πήγανε στα συλλαλητήρια, οι οποίοι δεν είναι ακροδεξιοί. Συχαίνονται τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι ακροδεξιοί, αυτό είναι... Μίλησα όμως μαζί τους, γιατί πήγανε στα συλλαλητήρια, η απάντηση ήταν γιατί δεν μπορούν να μας πάρουν την ιστορία μας. Και κάθισε και κάνει συζήτηση. Και λες ποια ιστορία μας? Η ιστορία μας είναι αυτή που έγινε και επί 25 χρόνια. Δηλαδή το ότι έχουμε αναγνωρίσει τη σύνθετη ονομασία. Το ότι έχουν γίνει πράξεις υλικές. Ποια ιστορία μας? Εν τω μεταξύ άντε να πάμε πιο πίσω. Όλα αυτά που είπανε οι άνθρωποι που μιλάμε μαζί, οι φίλοι που μιλάμε μαζί, οι άνθρωποι τέλος πάντων. Οι φίλοι που μιλάμε μαζί,
Έχουν γίνει βαλκανικοί πόλεμοι, έχουν γίνει 1000 πράγματα. Ποια ιστορία, πού ανάγεται αυτή η ιστορία? Όταν κάθεσαι και τα εξηγείς αυτά πολύ καλά, και μάλιστα σε δύο φίλους μου γιατρούς, όχι ανθρώπους αμόρφωτους, ούτε χτυπημένους από την οικονομική κρίση, αποδεδειγμένα αυτοί οι δύο. Και καθίσαμε και συζητάγαμε ένα βράδυ ολόκληρο. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά το να τους δώσουμε την ιστορία μας, και όταν τους τα εξηγείς όλα αυτά, ναι, έχεις δίκιο, αλλά αυτό το αλλά το οποίο μένει μετέωρο. Και εδώ έρχομαι σε ένα πράγμα, σε αυτό που γίνεται σήμερα και εδώ, αλλά και σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Εγώ να συμφωνήσω με όλα, με τους τακτικισμούς, με όλα αυτά που υπόθηκαν. Τι συνέβαινε, το είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης. Ενώ είχαμε τα κόμματα που είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας, τα οποία έφτιαχναν αυτή τη νέα ιστορία, την υλικότητα της ιστορίας από το 92 και μετά, στο δημόσιο λόγο όμως, εκεί περί ιστορίας, εκεί ξαναγυρίζαμε σε αυτή την υπερβατική ιστορία, δηλαδή ότι έχουμε μία ιστορία αυτή όπως την περιέγραψα, πολύ συνοπτικά και σχηματικά, και στην ανάγκη ότι υποχρεωνόμαστε να κάνουμε αυτούς τους συμβιβασμούς για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που γινότανε στην πράξη και έφτιαχνε η ιστορία, γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο πριν ένα αιώνα ή πριν δύο αιώνες, είναι και μέχρι χτες που μιλάγαμε. Είναι ήδη ιστορία. Αντί λοιπόν αυτό να διεκδικηθεί ως ιστορία της ίδιας της χώρας, ως δηλαδή μια πολιτική η οποία έχει, είναι έτσι διαμορφωμένη που έφτιαξε ένα αποτέλεσμα, αυτό το αποτέλεσμα έμενε στην άκρη, κρυφό. Κανένας δεν συζήτησε ποτέ γι' αυτό. Αυτολογοκρισία και λογοκρισία. Δεν συζητάμε για τα πράγματα. Σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Πότε έγιναν συζητήσεις, δεν εννοώ για τους δικούς μας κύκλους, αυτό αφήστε το. Λέω για τον πολύ κόσμο, για τα κόμματα που είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας, και επιμένω σε αυτό και θα επανέλθω. Πότε αυτό λοιπόν που παρήγαγαν ως πολιτική, άρα και ως ιστορία, το διεκδίκησαν στο δημόσιο χώρο? Η σύνθετη ονομασία είναι μια πολιτική που παρήχθη για το συγκεκριμένο θέμα επί 25 χρόνια. Ποιος το διεκδίκησε? Κανένας δεν το διεκδίκησε. Κρυβόντουσαν όλοι από πίσω, γι' αυτό έμεινε και άλυτο το θέμα. Τη στιγμή που θα έπρεπε οριστικά να κλείσει, εκεί φεύγανε όλοι από το τραπέζι, άστο να μην πέσει ο Μουτζούρης σε μένα, γιατί δεν χρειάζεται, άστο γιατί δεν θα έχω εκλογική πελατεία, άστο γιατί όλα αυτά. Ερχόμενοι λοιπόν πάλι στα συλλαλητήρια, που δεν είχαν μεν τον κόσμο του 92, για να είμαι ειλικρινής όμως, εγώ περίμενα ότι δεν θα είχαν καθόλου κόσμο για ένα θέμα το οποίο ήταν κοινό μυστικό, ότι είχε τελειώσει, δηλαδή την είχαμε αποδεχτεί τη σύνθετη ονομασία, και δεν ήταν ότι την είχαμε αποδεχτεί. Είναι μία ιστορία η οποία έχει διαμορφωθεί στην πορεία δεκαετιών. Δεν είναι κάτι που έγινε ξαφνικά ή παραχώρησε κάτι σε κάποιον. Κάποιος. Και βλέπουμε στα συλλαλητήρια όλο αυτό που έγινε. Διατείνομαι, ισχυρίζομαι ένα πράγμα. Ο εθνικισμός είναι το όπλο κατά της δημοκρατίας. Διότι δεν έχει τα στοιχεία που έχει δημοκρατία, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι που ήταν στα συλλαλητήρια ούτε αντιδημοκράτες, ούτε ακροδεξιοί, ούτε τίποτα. Ο τρόπος όμως που οργανώνεται ένα συλλαλητήριο και οι διεκδικήσεις που έχει ή που δεν έχει, είναι ακροδεξιές και αντιδημοκρατικές. Σε αυτό πρέπει, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε πρόκειται για την Ουγγαρία, είτε για την Πολωνία, είτε για την Τουρκία, είτε για τη Φύρων, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και λέω ότι είναι αντιδημοκρατικό, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγει το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα,
με το ιδεολογικό του και το πολιτικό του πρόσημο και να πάρει την ευθύνη να πει ότι η γραμμή μου είναι όχι, εγώ δεν παραχωρώ το όνομα Μακεδονία, να υποστεί κριτική, να κάνει, να βρεθεί δηλαδή στο δημόσιο χώρο αντιμέτωπος με άλλες δυνάμεις. Αλλά αυτά, οι σημαίες του καθενός ξεκάθαρες σε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο εθνικισμός τα συγχαίει αυτά. Δεν εμφανίζονται τα κόμματα, εκτός από τη Χρυσή Αυγή, η οποία θεωρεί ότι είναι υπερκομματική. Ποιοι εμφανίζονται? Η ελληνική σημαία, την οποία κρατάνε οι παπάδες, ο στρατός και κάποιες υπερεθνικές ομάδες. Αυτοί δηλαδή που οργανώνανε τα συλλαλητήρια σε μεγάλο βαθμό είναι κάποιες οργανώσεις, παμακεδονικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, έχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και όλα αυτά. Καταργείται δηλαδή το καταστατικό στοιχείο ενός έθνους. Έθνος τι είναι? Εμείς που ζούμε μαζί και αγωνιζόμαστε μαζί για κάτι και το διεκδικούμε, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένας, φτιάχνεται ένας απολύτως αντιδημοκρατικός δημόσιος χώρος, εξού και αμέσως ο αντίπαλος είναι εθνομηδανιστής. Πρέπει να τον εξαφανίσω τον αντίπαλο. Δεν είναι αντιπαράθεση. Δεν είναι όχι εγώ λέω σύνθετη ονομασία, εσύ λες καμία ονομασία Μακεδονία. Όχι, είναι τα ιερά και τα όσια, άρα αυτά τα ιερά και τα όσια, σου και σας λέω, ο εθνικισμός είναι υπερβατικό πράγμα, ιερό πράγμα, φτιάχνει πίμνιο, όχι εν χώρο και εν τόπο, πίμνιο, πιστούς φτιάχνει, εξού και άλλοι πρέπει να εκμετανιστούν. Λοιπόν, για μένα αυτό όλο το φαινόμενο είναι φαινόμενο αντιδημοκρατικό. Όταν λοιπόν λες τον αντίπαλο εθνομηδενιστή και προσπαθείς εσύ για τον εαυτό σου, εσύ που συμμετέχεις αυτό, να πάρεις μία ιδιότητα αυτού που σηκώνει τα λάβαρα του έθνους, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται για κάποια από τα αστικά κόμματα, εξού και έγραψε κάπου ότι για μένα η Νέα Δημοκρατία είναι επικίνδυνη. Και έχω λόγο που το λέω. Όταν ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την κυβέρνηση και καλά κάνει, προσπαθεί να φτιάξει πελατεία, όχι σηκώνοντας τη δικιά του σημαία, αυτό το κόμμα, γιατί όταν σηκώνει τη δικιά του σημαία, εκεί είναι άλλο, παίρνει την ευθύνη. Σηκώνει, παίρνει ευθύνη απέναντι σε αυτό το δημόσιο ακροατήριο που φτιάχνει. Όχι σηκώνοντας τη δικιά του σημαία, χρησιμοποιώντας αυτούς που την έχουν σηκώσει για να πάνε να ψαρέψει εκεί και να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ αν άκουγα τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε ότι καλό σε διαδήλωση κατά της κυβέρνησης, γιατί εγώ θεωρώ η Νέα Δημοκρατία όμως με τη σημαία της και να πήγαινε και ο ένας και ο άλλος, αλλά με τη δικιά της σημαία, να πει ότι εγώ καλό σε διαδήλωση γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση δεν είναι το σωστό, εγώ έχω μία άλλη πρόταση να κάνω και αυτή κατεβάζω στο δρόμο, αυτή κατεβάζω στο δημόσιο χώρο, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση και σκοτωνόμασταν εσαί ότι εμάς είναι άλλη η θέση μας, άλλη η δικιά τους. Γιατί όμως αυτό το πράγμα? Γιατί ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αρχηγός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Κινήματος Αλλαγής? Κινήμα Αλλαγής, του Κινήματος Αλλαγής της με κεντροαριστεράς τέλος πάντων, αρχίζει και γέρνει προς αυτή τη μεριά? Γιατί οι περίφημες εθνικές δυνάμεις δεν μπορούν να αναπαράγουν την εξουσία τους παρά μόνο εάν το έθνος ορίζεται με αυτόν τον αντιδημοκρατικό τρόπο εκτός τόπου και χρόνου. Πώς θα αναπαραχθεί ο εθνικός ρόλος της Εκκλησίας διαφορετικά? Το έχουμε σκεφτεί. Πώς αναπαράγεται αν δεν απευθύνεται σε πίμνιο? Αν απευθυνθεί σε λαό με την ηλική του υπόσταση, στο έθνος δηλαδή ως πολιτικό υποκείμενο εν ολίγης, εκεί η Εκκλησία θα πρέπει να ταυτιστεί με το ένα ή το άλλο κόμμα. Υπερεθνική δύναμη το παίζει όμως, εθνική δύναμη.
Πώς η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά θα νομιμοποιήσουν την παρουσία τους παρά τα εγκλήματά τους? Και εμένα ό,τι με και να μου λέτε για το Μίκη Θεοδωράκη, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορούσα σε αυτό το συλλαλητήριο να βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βλέπω τον Κασιδιάρη να κάνει τις εναρτήσεις που έκανε στο όνομα του έθνους ή του γιου του αρχιβασανιστή. Ναι, ότι ο πατέρας του τώρα δικαιώθηκε. Σε αυτά τα πράγματα είμαστε αυστηροί και κάθετοι ή θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα φαινόμενα. Ένα δεύτερο σημείο, αυτό που ακούγεται και λέγεται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τώρα να λύσει το Μακεδονικό? Ανέλαβε επειδή είπε το ΝΑΤΟ, πιέζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, ούτε στις διαπραγματεύσεις είμαι, ούτε ξέρω τίποτα παραπάνω από ό,τι ξέρουμε οι περισσότεροι φαντάζουμε εδώ μέσα. Όμως θέλω να πω ένα πράγμα, και ότι αυτά τα συλλαλητήρια είναι αντίσταση σε αυτά που μας κάνουν οι ξένοι, μου το είπανε κάποιοι που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, αντίσταση απέναντι σε αυτό που κάνουν οι ξένοι και οι μεγάλες δυνάμεις που πάντα στην Ελλάδα οι μεγάλες δυνάμεις κλπ. Δεν υπάρχει κρισιμότερος φορέας της πολιτικής και της, όχι της πολιτικής, της αντίληψης των μεγάλων δυνάμεων διαχρονικά από τον ίδιο τον εθνικισμό, ο οποίος μιμείται ακριβώς αυτόν που υποτίθεται ότι πολεμάει. Δηλαδή, όταν λες η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, για να έρθουμε σε αυτό το θέμα του αλυτρωτισμού, τι να σημαίνει άραγε η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Μήπως ξαναγυρίζουμε την ιστορία πίσω? Μήπως εμπεριέχει αλυτρωτισμό αυτό μέσα, το έχουμε σκεφτεί? Μήπως πάμε σε έναν αναθεωρητισμό πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια? Να σκεφτούμε δηλαδή λίγο και τα δικά μας αυτά που λέμε. Και εγώ λέω ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν. Και ενδεχομένως να πιέζουν. Υπάρχει σύγκρουση με τη Ρωσία. Ποιος θα μπορέσει να έχει βάλει? Αυτά είναι γνωστά στην ιστορία, πάντα γίνονται. Η απάντηση ή το ερώτημα, αν θέλετε, σε αυτό το θέμα, εάν λυθεί το ζήτημα των Σκοπίων, το μακεδονικό, χειραφετεί δυνάμεις στην ίδια την περιοχή για δημοκρατικές σχέσεις ανάμεσα στα κράτη? Πιστεύει κανείς ότι το ΝΑΤΟ, η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν λυθεί τώρα μεταξύ Ελλάδας και Φύρων το ζήτημα, δεν έχουν άλλο τρόπο? Κάτι που δίδασκα εδώ συνέχεια είναι ότι μεγάλες δυνάμεις από την αποικιοκρατία και πριν από την αποικιοκρατία έχουν όλους τους άσους στα μανίκια τους. Είναι εντελώς γελίο και αστείο να λες ότι πάω να λύσω κάτι επειδή το θέλουν αυτοί, γιατί αυτοί δεν έχουν άλλο τρόπο να το κάνουν. Να θυμίσω ότι έχει βγει μία απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και μπορούν οι Φύρωμα να πάσα στιγμή να επικαλεστεί αυτό ή όποιος θέλει να έχει ζώνη επιρροής εκεί. Εμάς τι μας συμφέρει σε αυτή τη φάση, ειδικά σε αυτή την περίοδο που αν βλέπουμε το δάσος, τι γίνεται στο μεγάλο κόσμο και δεν βλέπουμε το δεντράκι, αν βλέπουμε τι γίνεται στο μεγάλο κόσμο, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι αν υπάρχει ένας τρόπος να περισωθούν μερικά πράγματα, να μην γίνει ο εθνικισμός, η ακροδεξιά και όλα αυτά και ο νεοφιλελευθερισμός, όσες αντιρρήσεις ακούσω από μερικούς φίλους μου εδώ πέρα, δεν με πειράζει, είναι να φτιαχτούν δημοκρατικές ομαδοποιήσεις κρατών. Η γειτονιά σου, η γειτονιά σου που βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ανοχή, στη συνανάπτυξη, αυτό είναι το διακύβευμα της εποχής μας. Δεν είναι της εποχής του στο 19ο αιώνα πριν από το Μακεδονικό Αγώνα, γιατί πάμε πριν από το Μακεδονικό Αγώνα, την εποχή που ο Δόλιος ο Παπαρηγόπουλος έψαχνε στα αρχεία
που τον είχε πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και έστελνε επιστολές: μπορούμε να διεκδικήσουμε μέχρι εκεί, παραπάνω δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε, και αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Τις αίρες, για παράδειγμα, υπάρχουν αυτά στα αρχεία, τι να κάνουμε τώρα, τις αίρες μπορούμε να τις διεκδικήσουμε στο όνομα της αρχαιότητάς τους, αλλά μην προχωρήσετε παραπάνω και εγώ είμαστε. Τα έγραφε ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος στο ελληνικό κράτος, όταν πεζότανε τι θα γίνει με αυτό το γεωγραφικό χώρο, τη Μακεδονία. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, το ότι συζητάμε, το ότι βγαίνει από το πιο επίσημα χείλιο, ότι παιδιά σύνθετη ονομασία, αν θέλουμε εδώ πέρα να επιβιώσουμε ειρηνικά και να έχουμε ένα μέλλον, και να έχουμε ένα μέλλον και ειρηνικό και δημοκρατικό, χωρίς να επιβουλεύεται ο ένας τον άλλον, χωρίς να προσπαθεί ο ένας να δείξει, γιατί κάποια στιγμή σηκώσαμε και την παντιέρα ότι εμείς θα τους εξαγοράσουμε όλους. Ήταν η εποχή του μεγάλου εξυγχρονισμού, τέλη δεκαετίας 90, θα στείλουμε τις οικονομικές μας δυνάμεις, και θυμάμαι τον αείμνηστο Παπαγιαννάκη σε ένα συνέδριο του συνασπισμού τότε, που είχε πει: ρε παιδιά, αναπτύσσεται αρχές του 2000, αυτή την εποχή στα Βαλκάνια, η μεγάλη, η νέα μεγάλη ελληνική ιδέα, ότι θα πάμε όλους και θα τους εξαγοράσουμε με την οικονομική μας δύναμη. Πού να ξέραμε ότι όσο βαλκανοποιούνται τα Βαλκάνια, βαλκανοποιούμαστε κι εμείς, δεν γλιτώνουμε από αυτό. Όσο πιο βαλκανοποιημένα είναι, δηλαδή αν η Φύρων δεν κατορθώσει να σταθεί στα πόδια της, δεν είναι ότι ξεμπερδέψαμε από τους γυφτοσκοπιανούς. Καταρχάς, εμάς ως λαό, ως κοινωνία, δεν μας προσβάλλει να βγαίνει κάποιος και να μιλάει έτσι για ένα γειτονικό λαό. Εμένα με πρόσβαλε βαθύτατα. Βαθύτατα ένα γειτονικό λαό να τον λες γυφτοσκοπιανό. Από πού και ως πού. Λοιπόν, δεν είναι ότι θα καταστραφεί αυτό το κρατήδιο, το πώς το λέμε, κρατική, όχι κάπως, κρατήδιο και διάφορα τέτοια. Είναι ότι το είδαμε στην πράξη, στην ιστορία, και το έχουμε ξαναδεί. Όσο βαλκανοποιείται η περιοχή μας, βαλκανοποιούμαστε και εμείς οι ίδιοι. Η οικονομική κρίση ήρθε να μας αποδείξει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι όσο υπάρχει κατακερματισμός στα Βαλκάνια, όσο δεν αναπτύσσονται σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης και συνανάπτυξης, βεβαίως θα έρθουν. Η Γερμανία, γιατί θέλει να φτιάξει σφαίρα οικονομικής επιρροής και όχι μόνο, και πολιτικής. Η Ρωσία το ίδιο, άλλος το ίδιο. Και ο κατακερματισμός του συμφέρει. Αυτό συμφέρει μια μεγάλη δύναμη. Άρα λοιπόν, τις χώρες της περιοχής τις συμφέρει να δούνε την ιστορία με την υλικότητά της, τη δημοκρατικότητά της, και με τους πραγματικούς κανόνες, με τους πραγματικούς όρους καλύτερα, που συγκροτείται το έθνος και ξαναδιαμορφώνει τους όρους της ύπαρξής του κάθε εποχή, σε κάθε στιγμή, με τα μεγάλα διακυβεύματα που θέτει και με το πώς ορίζει τον εαυτό του σε σχέση με το χώρο του, τον ευρύτερο, και το χρόνο του. Ευχαριστώ.